ερχόμενη Πέμπτη θα πληρωθούν τα προνοιακά 19 του μηνός. Πριν μισή ώρα πιστώσαμε τους λογαριασμούς. Προσπαθήσαμε και την Παρασκευή, αλλά είχε πέσει το σύστημα. Όμως δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, διότι και την Παρασκευή θα είχαν πει πάλι την Πέμπτη θα δίνει το σύστημα. Απλά προλάβαμε πάρα πολύ νωρίς και μέχρι τις 9 το πρωί είχαμε πιστώσει τους λογαριασμούς. Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει η καταβολή όλων των προνοιακών επιδομάτων του προηγούμενου διμήνου. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τα ATM, τα χρήματα θα είναι από την Τετάρτη το βράδυ. Για το καινούργιο έτος, αφού καταβληθούν αυτά, θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα καταγραφή προκειμένου να δείτε ποιοι το δικαιούνται, δηλαδή να γίνει σαν ένα ξεκαθάρισμα, να επιβεβαιωθεί για όσους το δικαιούνται και το νέο. Εντάξει, υπάρχουν μεταβολές τουλάχιστον 60 με 80 κάθε δίμηνο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων καινούργιων δικαιούχων και ανθρώπων που πέφτουν τα ποσοστά αναπηρίας ή φεύγουν από τη ζωή, οπότε πρέπει να σταματήσει το επίδομα. Είναι μια συνεχή εναλλαγή. Με χαρά όμως περιμένουμε, αν ευοδοθούν τα σχέδια του αρμόδιου Υπουργείου, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία μέσω δήμων και αυτή η αδικία. Κάποιοι δήμοι θα δίνουν νωρίς, κάποιοι αργότερα, και να μπει μέσω ενός ενιαίου φορέα, ίσως του ΟΔΑ, και να πληρώνονται κάθε μήνα. Θα είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για όλη την Ελλάδα, για όλους τους δικαιούχους. Έχουμε εικόνα του συνολικού προϋπολογισμού για αυτά τα προνοιακά επιδόματα για το τελευταίο δίμηνο που θα μπουν την Πέμπτη για την Κερκυρά. Δεν το έχω μαζί μου, είναι γύρω στις 900.000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ.